παράταξή του όπω εγώ. Αθήνας. Εγώ συγκρούστηκα με την παράταξή μου για ζητήματα αυτά ναι. και ήμασταν τότε μόνο δύο. Εγώ και η κυρία Γιαννάκου. Το θυμίζω έτσι για την ιστορία. Ναι, αλλά σα δείχνω. Μισό λεπτό, επειδή ήταν εδώ ο κύριο Καμίνη προχθέ. Λέει, μα μιλάει ο Σπυλιοτόπουλο για το γιατί δεν έχει γίνει το τέμενο όταν ο ίδιο ήταν υπουργό παιδεία και δεν το προώθησε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το αν θα γίνει το τέμενος ή το τζαμί, το τέμενος ή το τζαμί, γιατί και εδώ υπάρχει άποψη, ναι. δεν ξέρω μετά αν είναι τέμενος ή τζαμί, πάση περιπτώσει. Το ότι είναι, ναι. το ότι είναι, γιατί μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Το τέμενος σημαίνει και προσελητισμός, κατηχητικό. Κλείνει η παρένθεση. Το αν θα γίνει, είναι ένα ζήτημα που δεν έχει να κάνει με δημοψήφισμα. Γιατί είναι ζήτημα θρησκευτικής ελευθερίας. Το πού θα γίνει αφορά τους Αθηναίους. Ποιες προτάσεις λέτε σε αυτήν την περίπτωση. Αφορά την πλειοψηφία της κοινωνίας των πολιτών. Και μάλιστα. Απορώ. Γιατί βλέπω ότι αυτή την πρόταση τη λένε δεξιά. Δηλαδή, ο κύριος Παπάς, ο διευθυντής του γραφείου του κυρίου Τσίπρα, που είπε δημοψήφισμα για το αν θα αποδεχθούμε ή όχι τη συμφωνία με τους εταίρους, τι είναι, δεξιός, συντηρητικός, ή ο κύριος Παπάς έχει έρθει. Συγγνώμη, ή ο κύριος Παπάς έχει έρθει στη δική μου θέση που θέλει δημοψηφίσματα, ή εγώ έχω πάει στη θέση του κυρίου Παπά. Που θέλω δημοψήφισμα. Είτε αλλιώς. Δεν μου λέτε. Κανείς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Συγγνώμη. Τι θα πει αυτό. Θέμα δεξιού. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να χαρακτηρίσει τον άλλον δεξιό. Ούτε ο κύριος Παπάς είναι δεξιός, ούτε εγώ είμαι αριστερός. Ή εν πάση περιπτώσει στην ίδια όχθη του ποταμού είμαστε. Ότι σε μια κοινωνία η οποία προχωράει, προκόβει, προοδεύει για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά μας, πρώτο λόγο και ρόλο πρέπει να έχει ο νεμός πολίτης. Ο κύριος Καμίνης έρχεται τελικά και λέει. Θα φυτέψω τζαμί στο κέντρο της Αθήνας. Και εγώ λέω, πριν το φυτέψω τζαμί στο κέντρο της Αθήνας, πρέπει να το αποφασίσει η κοινωνία των Αθηναίων πολιτών. Ο κύριος Καμίνης σας λέει όμως ότι εσείς έχετε ως Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, την εποχή που ήσασταν, έχετε μια βασική ευθύνη, διότι δεν προχωρήσατε στην υλοποίηση αυτή τη απόφαση που έχει ληφθεί, και έχει ληφθεί εδώ για χρόνια. Και επομένως έρχεστε τώρα, ενώ δεν κάνετε τη δουλειά σας, να προτείνετε δημοψήφισμα. Θέλω ο κύριος Καμίνης να το λέει διαρκώς αυτό. Ναι, δεν προώθησα στο κέντρο της Αθήνας τζαμί. Και ορθώς έκανε. Πού θα θέλατε να γίνει και όσο θέλετε. Μπορούσα το θα το καθυστερούσα. Θα και αν θέλετε. Ακόμη και σήμερα ήμουν υπουργός παιδείας, ακόμα και σήμερα θα καθυστερούσα την απόφαση να φυτέψω τζαμί στο κέντρο της Αθήνας, γιατί πιστεύω ότι το πού θα πάει το τζαμί δεν αφορά τον Υπουργό Παιδείας, δεν αφορά τον κύριο Καμίνη, δεν αφορά Άρα. Κανέναν που Άρα. Θεωρεί τον εαυτό του αυθεντία. Τι θα έπαιρνε θεωρεί, θεωρεί, κατά δική μου εκτίμηση, ο κύριος Καμίνης ότι ξέρει περισσότερα από όλους. Όχι. Τα περισσότερα τα ξέρει ο Αθηναίος. Που είναι επιλογή του να μένει στην Αθήνα, όχι αυτός που δεν μένει στην Αθήνα, αυτός που μένει στην Αθήνα. Ο κάτοικος Αθήνας πρέπει να αποφασίσει το που θα γίνει το τζαμί, γιατί αυτόν αφορά η καθημερινότητά του. Γιατί αυτόν αφορά αν θα γίνει περισσότερη λαθρομετανάστευση, γιατί αυτός υποφέρει από το λαθρεμπόριο, γιατί αυτός έχει μαγαζί το οποίο θα κλείσει από το αθέμητο ανταγωνισμό. Γιατί αυτός θα αλλάξει στην καθημερινότητά του τη ζωή του. Η κριτική που σας ασκείτε είναι ότι στην πραγματικότητα εσείς τι κάνετε, ανοίγετε μια διαδικασία. Με στόχο το θέμα να φάει χρόνο. Και όχι, για τη γνωστή μεθόδου να πάει στις καλένδες και για τη γνωστή μεθόδου να μην γίνει ποτέ. Των ποτών. Με συγχωρείτε, κύριε Λίγκα. Κυριολεκτικά. Η πολιτική πρέπει να παίρνετε αποφάσεις. Θέλετε να κάνετε και εσείς ερώτηση. Γιατί όταν αρχίζω για παντό, αρχίζετε και ρωτάτε και κάνετε τη φωνή μου. Βάλετε και δύο τις ερωτήσεις για να πάμε μαζί. Ποιο είναι το ερώτημα του δημοψηφίσματος? Το ερώτημα είναι το πού θα γίνει. Πού, δηλαδή πού, ποιες είναι οι εναλλακτικές στο δημοψήφισμα, έχουμε δύο πράγματα. Οι εναλλακτικές είναι αν θα γίνει στη συγκεκριμένη χώρα ή όχι. Και από εκεί και έπειτα στην πορεία θα δούμε και διάφορα άλλα σημεία στα όρια του Δήμου της Αθήνας ή έξω από το Δήμο. Ή έξω και από το Δήμο της Αθήνας. Αυτό όμως είναι μια ειδοποιώς διαφορά να γίνει έξω από το Δήμο της Αθήνας. Έχει μεγάλη διαφορά. Εγώ δεν το θέλω δίπλα στον Παρθενώνα. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη πύκνωση του αστικού ιστού και εκεί δεν μπορώ να βάλω ένα ακόμα τσιμεντούργημα μέσα ακριβώς στο ιστορικό κέντρο. Δεύτερον, γιατί πιστεύω ότι αποτελεί πόλο έλξης ακόμα μεγαλύτερης λαθρομετανάστευσης. Η Αθήνα έχει γονατίσει από τους 200.000 λαθρομετανάστες. Δεν θα κάνω εγώ έναν πόλο, ακόμα τους 200.000 τους κάνω 400.000. Τρίτον, διότι η λαθρομετανάστευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον παρεμπόριο. Εγώ δεν θα κάνω τριτοκοσμικά τσαντήρια όπως αυτή τη στιγμή είναι κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και αν πάμε μαζί και περπατήσουμε την πλησία αεροπαγή του, βλέπετε ένα παζάρι τριτοκοσμικό με προϊόντα μαϊμού παρεμπορίου, όπου δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός με τον έμπορο. Αυτός φοροδιαφεύγει. Και ο έμπορος δεν έχει να πληρώσει χαράτσια, δεν έχει να πληρώσει ΙΚΑ, δεν έχει να πληρώσει βασικές υποχρεώσεις και πρέπει να κλείσει εξαιτίας λαθρομετανάστευσης. Για όλα αυτά υπάρχει ο αντίλογος. Δεν μπορεί να πολλαπλασιάζεται η αναρχία
που υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας. Αυτά που είναι ξέρετε να τα ξεχάσετε. Μισό λεπτό. Είναι αποφασίσουν οι Αθηναίοι τι θα γίνει. Είναι αναρχία το δικαίωμα να λατρεύει κανείς το Θεό του. Και να υπάρχει ο χώρος. Μισό λεπτό, είναι αναρχία αυτό. Είναι αναρχία. Είναι όρος συγκέντρωσης παράνομης μετανάστευσης ή ύπαρξη λατρευτικού χώρου. Θέλετε να σας απαντήσω. Ναι. Βεβαίως. Με τη σειρά. Το παρεμπόριο είναι αναρχία. Τα τριτοκοσμικά τσαντήρια. Την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας. Τα τριτοκοσμικά τα τσαντήρια είναι αναρχία. Από εκεί και πέρα. Ψηφίσατε την κατάργηση ως βουλευτής, την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας. Το τζαμί συζητάμε ή τη δημοτική αστυνομία. Μου είπατε για τα τσαντήρια και το παρεμπόριο. Το παρεμπόριο είναι τζαμί ή έλεγχος. Όχι. Θέμα στο άλλο. Ναι. Θα σας απαντήσω. Οι θέσεις οι δικές μου είναι πολύ συγκεκριμένες. Η πρώην δημοτική αστυνομική και θέσεις που δέχτηκε ο κ. Δέδιας επιστρέφουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αποτελούν ειδικό σώμα με ειδική στολή. Με ειδικό σήμα, εκπαιδεύονται από άντρες ελληνικές αστυνομίας, επιστρέφουν στο κέντρο της Αθήνας. Και πώς επιστρέφουν. Πια εκπαιδευμένοι και με αρμοδιότητες. Συγγνώμη, περιμένετε το. Και με αρμοδιότητες που μέχρι πρώτη τους είχαν ένα μπλοκάκι και ένα στυλό. Τώρα θα έχουν και αρμοδιότητες κατασταλτικές. Τι πρότεινα. Συγκεκριμένα δύο πράγματα, γιατί εγώ δεν μιλάω γενικά και αόριστα, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Είμαι πολύ συγκεκριμένος και γι' αυτά θα τοποθετηθούμε στις εκλογές. Ναι, προφανώς. Πρώτα, καταστροφή άμεση προϊόντων παρεμπορίου με σπρέι, όπως στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Έχει αποφασιστεί έτσι. Απόλυτα αποτελεσματικός ο τρόπος αυτός. Και δεύτερον, οι ψυκάμινους. Όχι όπως τώρα. Κατάσχονται τα προϊόντα παρεμπορίου, πηγαίνουν στις αποθήκες, έρχεται το ΣΔΟΕ, τα καταγράφει, φυλάσσονται με αστυνομικούς απ' έξω. Καταστροφής με τα σπρέι. Πάμε με διάφορες διαμάχες. Όχι, η ψυκάμινο, άμεση καταστροφή, χτυπάμε το κακό στη ρίζα του, μηδενική ανοχή στο παρεμπόριο. Λοιπόν. Ένα αυτό. Ναι. Και δεύτερον, φυσικά πρέπει να τερματιστεί η παρατέρω εισρωή λάθρομεταναστών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν φυτέψεις ένα πόλο εισρωής ακόμα μεγαλύτερης λάθρομετανάστευσης και πού, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Στον ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όπου εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη πύκνωση. Και ένταση. Πού θα προτείνατε εσείς να γίνει? Οπουδήποτε, εκτός, οπουδήποτε αλλού, εκτός. Οι Αθηναίοι θα ψηφίσουν να γίνει σε μια άλλη περιοχή, δηλαδή. Μα στην πραγματικότητα αυτό. Εσείς που μένετε, κυρία μου. Στον Πειραιά. Πού μένετε? Στο Άδεια Πράστια. Πού? Ναι, στον Άλυμο. Στον Άλυμο. Ναι. Μάλιστα. Πού είναι το σπίτι σας? Την διεύθυνση θέλω να σας πω. Ναι, πού είναι το σπίτι σας? Να σας την πω διεύθυνση στον αέρα. Να γίνει περιοχή. Άλυμο, σας είπα. Θα φυτέψουμε ένα τζαμί εκεί. Δεν έχω πρόβλημα. Ωραία. Αν δεν έχετε λοιπόν εσείς πρόβλημα, πείστε για τον Άλυμο. Να μπορεί να φιλοξενήσει εκεί. Σίγουρα όμως θέλω να αποφασίσει αθηναίος αυτό. Η έκφραση που χρησιμοποιεί κάθε πολιτικός έχει και το δικό της βάρος. Όταν αναφερόμενος στον λατρευτικό χώρο μιας θρησκείας, αναφέρεστε με τον όρο να φυτέψω. Ναι, γιατί, είναι σαν να είστε αρνητικά διακείμενος και απλώς επειδή είστε υποχρεωμένος από τα πράγματα πρέπει να το κάνουμε. Αλλά μακριά από μένα και εσύ είναι αλλού. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό είναι. Εγώ είμαι υπέρμαχος των θρησκευτικών ελευθεριών και το έχω αποδείξει. Να μην είναι δίπλα μου. Και το έχω αποδείξει διαχρονικά. Όταν οι άλλοι λούφαζαν, εγώ είχα κάνει συγκρούσεις. Και είχα κάνει συγκρούσεις διακοινοβουλευτικές. Είχα κάνει διακοινοβουλευτική προσπάθεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο με τον Γιώργο τον Παπαδρέου, με τη Μαρία τη Δαμανάκη και με άλλους κεντροαριστερούς και αριστερούς. Και μάλιστα είχα συγκρουστεί και με το κόμμα μου. Άρα, λάσπη στο τζάμι δεν κολλάει. Ούτε αλλίωση των θέσεων. Όμως, άλλο θρησκευτική ελευθερία. Που να αναφέρω το δικαίωμα και άλλο το που εγώ θα γιατί βάλω χιλιάδες τετραγωνικά. Συγγνώμη, αφήστε με τελειώσω. Γιατί συνδέεται όμως την ιστορία. Χιλιάδες τετραγωνικά, γιατί τα χιλιάδες τετραγωνικά δεν μπορούν να πάνε εκεί που υπάρχει αστική πύκνωση. Εκεί που υπάρχει πυκνοκατοικημένη περιοχή. Εκεί που υπάρχει το ιστορικό κέντρο. Και εκεί που εκεί φιλοδοξεί μία πόλη να ζήσει και να αναπνεύσει από την επισκεψιμότητα. Και να γίνει τουριστικός πόλος. Με επιτρέπετε. Γιατί, οι εκκλησίες, εάν θέλουμε γιατί να ζήσουμε. Μισό λεπτό. Οι εκκλησίες... Μα δεν με αφήνετε. Μα όχι, γιατί δεν μπορεί να είναι μονόλογος. Οι εκκλησίες γιατί δεν ενοχλούν. Οι εκκλησίες γιατί δεν ενοχλούν. Όταν κάνετε ερωτήσεις και δεν παίρνετε απαντήσεις, γίνεται μονόλογος από εσάς. Όχι, όχι, δεν είναι μονόλογος. Ο διάλογος, ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό ξέρω να κάνετε ερωτήσεις, να βάζετε μία τελεία, να σας κάνω απαντήσεις και από τις απαντήσεις. Γιατί πρέπει να απαντάτε επί του συγκεκριμένου. Αλλιώς γίνεται τοποθετήσεις. Όχι, όχι, όχι. Θέλω να απαντάτε επί του συγκεκριμένου. Λέω λοιπόν. Μία ώρα ρωτώ. Κύριε Σπλαιοτόπουλε, γιατί σας απαντώ γιατί και δεν θα διστάσω να απαντήσω για πολλές άλλες ώρες το ίδιο καμία αντίρρηση. Γιατί ο λατρευτικός χώρος συνδέεται με την ιστορία της συγκέντρωσης παράνομης μετανάστευσης. Γιατί το δημοψήφισμα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέεται με τη Δραχμή. Σοβαρά μιλάτε, έχει καμία σχέση τώρα με το γιατί άλλο. Έχει καμία σχέση αυτό που λέω εγώ. Βεβαίως. Καμία.
Όση σχέση έχει. Πώς, δηλαδή, εσείς το λέτε. Με το δημοψήφισμα. Εσείς το λέτε. Επαναλαμβάνω. Όση σχέση έχει το δημοψήφισμα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη δραχμή, άλλο τόσο έχει αυτό που προτείνω εγώ με τη θρησκευτική ελευθερία. Δεν έχει σχέση. Να είμαστε λοιπόν συγκεκριμένοι. Η παράταξη από την οποία προέρχεστε. Προτείνω χωροθέτηση. Η παράταξη από την οποία προέρχεστε υποστηρίζει όχι, ότι το δημοψήφισμα θα είναι δραχμή ή ευρώ. Εκεί θα οδηγηθούμε. Κύριε Λιτζή, είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Χωροθέτηση προτείνω. Η χωροθέτηση αφορά την καθημερινότητά μας. Το πού θα γίνει το τζαμί αφορά την πλειοψηφία των Αθηναίων πολιτών. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει δημοκρατική ευαισθησία αλλά κάρτα. Όποιος δεν έχει εμπιστοσύνη στην κρίση και στην νοημοσύνη των Αθηναίων πολιτών, είναι εύκολο να οχυρωθεί πίσω από αρνήσεις και να μην δέχεται το δημοψήφισμα. Γιατί φοβάται μήπως οι Αθηναίοι αποφασίσουν διαφορετικά. Αν φοβάσαι μήπως αποφασίσουν διαφορετικά, τότε κατήργησε και τις εκλογές. Δηλαδή, κατήργησε τις εκλογές. Μπορεί να πούν όχι στο κέντρο. Οι πολιτικοί δεν μπορεί να κρύβονται πίσω από τις εκλογές. Οι Αθηναίοι να πούν όχι στο ιστορικό κέντρο τζαμί. Και επειδή το φοβάται ότι. Δεν αποφασίζει μόνο η πλειοψηφία. Αφήστε τα δικαιώματα. Αφήστε την καραμέλα αυτή. Αφήστε αυτή την καραμέλα. Δεν βάζουμε, είπαμε, στο δημοψήφισμα ανθρώπινα δικαιώματα. Αφήστε αυτή την ανοησία πρωί-πρωί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, με συγχωρείτε ελληνικά, πάρα πολύ. Ξέρετε. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ελληνικά μιλάμε. Αν είναι ελληνικά, θα μιλάμε για τη χωροθέτηση. Από εκεί και έπειτα, η προπαγάνδα, η μαύρη και η ανοησία έχει κοντά ποδάρια. Το δικαίωμα, ας πούμε, στη συνάθρηση είναι ένδειξη ημιτρελών. Το δικαίωμα στη συνάθρηση των πολιτών είναι ένδειξη ημιτρελών. Χαρακτηρίζεται αυτό. Αυτούς που διαδηλώνουν ως ημίτρελους. Δεν ακούσα την εκπομπή. Την άκουσα τη δήλωση σας, τη διάβασα πολύ καλά. Δεν ακούσατε. Διάβασα τη δήλωση σας πολύ καλά. Εγώ είπα το εξής πάρα πολύ απλό και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Εάν κλείνει τη Βασιλή της Σοφίας και γονατίζει το εμπορικό κέντρο τις μεσές μέρες του χρόνου και τα μαγαζιά δεν δουλεύουν, δεν έχουν οι μαγαζάτορες να πληρώσουν το ΙΚΑ. Mm-hmm. Δεν δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Δεν έχουν να πληρώσουν τα χαράτσια. Από αυτό και έχουν, με συγχωρείτε, και έχουν τον ανταγωνισμό του παρεμπορίου. Γιατί 10 κλείνουν το δρόμο της Βασιλής Σοφίας φωνάζοντας λευτεριά στην Παλαιστίνη, επειδή ακριβώς δεν πρόκειται η Παλαιστίνη να ελευθερωθεί. Τέτοιου είδους συγκεντρώσεις γίνονται στην Αθήνα. Επειδή δεν πρόκειται η Παλαιστίνη να ελευθερωθεί κλείνοντας τη Βασιλή Σοφίας από το Ισραήλ, τότε αυτή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ έτσι σου χαρακτήρισα, είναι η μήτρελη. Το να έρθει η ΓΕΣΕΕ να διαμαρτυρηθεί, προφανώς είναι να φέρει το δικαίωμα. Από την άποψη αυτή, το να υπάρχουν λοιπόν εργαζόμενοι να συγκεντρώνονται κατά εκατοντάδες, να διεκδικούν τα δίκαια αιτήματά τους, προφανώς αυτό είναι αναφέρει το δικαίωμα και των εργαζομένων και αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύσει πορείες, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες. Επειδή υπάρχει και σχετική ρύθμιση.